στην κατεύθυνση της απλής αναλογικής χωρίς μπόνους και ενδεχομένως με μειωμένο το πλαφόν εισόδου 3% στη Βουλή, κινείται η κυβερνητική πρόταση για τον εκλογικό νόμο. Κατά την τρίωρη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, στο τραπέζι συζήτηση έπεσε μεταξύ άλλων το θέμα για το σπάσιμο των μεγάλων περιφερειών και η ψήφο στα 17. Σε κάθε περίπτωση θα ακολουθήσει η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής το Σαββατοκύριακο 25 και 26 Ιουνίου, ενώ θα έχουν προηγηθεί οι πρωτοβουλίες του κ. Τσίπρα με τους αρχηγούς και από αυτές θα εξαρτηθεί και η λήψη των τελικών αποφάσεων. Είναι γνωστό άλλωστε ότι η κυβέρνηση θέλει να εξασφαλίσει 200 ψήφους για να μπορεί να ισχύσει ο νέος εκλογικός νόμος από την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Δεν είναι ότι μπήκε επιτράπητος έτσι στην τύχη του. Εμείς είπαμε ότι το Σεπτέμβριο που εκλέχθηκε αυτή η κυβέρνηση είπε ότι θα προσπαθήσει να εφαρμόσει όσο το δυνατόν καλύτερα αυτή τη δανειακή συμφωνία και παράλληλα να αρχίσει να εφαρμόσει το πρόγραμμά της. Γίνανε πράγματα παράλληλα. Για τη δημόσια διοίκηση, να σας θυμίσω, αυτά δεν ήταν μέσα στις υποχρεώσεις της κυβέρνησης. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, που και αυτή είναι ένα εργαλείο που θα βοηθήσει, παρεπιπτόντως τώρα το λέω, στην ανάπτυξη, γιατί θα μειώσει πάρα πολύ τη γραφειοκρατία. Αλλά να πάμε παραπέρα σε αυτό που είπατε. Παράλληλα, λοιπόν, είναι καιρός τώρα μετά από το κλείσιμο της αξιολόγησης να δούμε και άλλα πράγματα. Πράγματα που έχουν να κάνουν με τους θεσμούς, με τη δημοκρατία στη χώρα μας. Και ένα από αυτά είναι ο εκλογικός νόμος. Με μια ηρεμία πρέπει να το συζητήσουμε, όχι την τελευταία στιγμή πριν τις εκλογές ή κάτι άλλο. Με ηρεμία να το συζητήσουμε. Άνοιξε ήδη ένας διάλογος και φυσικά η κατεύθυνση είναι αυτή αναλογική. Τώρα, αν θα είναι ανώθετη αναλογική, αν θα υπάρχει ένα μικρό ποσοστό ευρώ που θα κατανεμηθεί, έχει μπει στο τραπέζι και γίνεται πλούσιος και γόνιμος διάλογος.